Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα αλλάξει τη βιτρίνα τη χερσαία ζώνη του λιμένα Χερσονήσου, δίνοντα το φιλί τη ζωή στην τουριστική περιοχή. Ο λόγο για την ανάπλαση τη παραλιακής ζώνη, έργο που περιλαμβάνει το ξύλωμα των πλωτών εξεδρών, οι οποίε βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, τη δημιουργία υποδομών και την κυκλοφορία των πεζών σε όλο το μήκο, μανεμπόδι στη θέα προ τη θάλασσα, ενώ θα μπει τάξη και σε σχέση με τη λειτουργία των καταστημάτων, καθώ προβλέπονται νέοι χώροι ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Η λογική είναι να δοθεί πλάτου εξέδρα ξέδρα μπροστά στι προσώψει 5 μέτρων. Κατασκευάζονται ομοιόμορφα στέγαστρα, εύκολα στην κατασκευή αλλά και στη λειτουργία. Στη συνέχεια, δημιουργείται δρόμο εκτάκτου ανάγκη όπου θα μπορεί το απορριμματοφόρο, το πυροσβεστικό, το ασθενοφόρο να διέρχεται και μπροστά στο βόρειο τμήμα τη ζώνη αυτή τη παραγγελία γίνεται μια ζώνη περιπάτου με καθιστικά, με πράσινο. Ε, Προχτέ παρουσιάστηκε το, το σχέδιο τη ανάπλαση του, του λιμανιού. Ε, ένα μεγαλόπνοο σχέδιο που όμω έπρεπε να έχει γίνει τώρα και πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Βέβαια, ποτέ δεν είναι αργά. Είναι ένα ωραίο σχέδιο. Ε, αναβαθμίζει κατά πολύ το λιμάνι τη Οι μακέτε εντυπωσιάζουν, ενώ τι επόμενε μέρε η Δημοτική Αρχή θα έχει στα χέρια τη την οριστική μελέτη. Στι προοπτικέ ανάπτυξη που ανοίγονται στην ευρύτερη περιοχή, αναφέρθηκε ο Ζαχαρία Ωξαστάκη, ο οποίο καυτηρίασε τι εικόνε των υφιστάμενων εξεδρών, αλλά και τι κατευθύνσει που έχουν δοθεί από το αρμόδιο Υπουργείο. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι, αν δεν κάνουμε το έργο αυτό, σε λίγο δεν θα υπάρχουν εξέδρε. Είναι παράνομε, θα εγκαταλειφθούν, δεν θα επιτρέπεται η χρήση του. Εμεί, μόλι αναλάβαμε, βρήκαμε ένα έργο το οποίο βρισκόταν σε μία φάση που θα μπορούσε να έχει απενταχθεί. Ευτυχώ, χάρη τη προσπάθεια που κάναμε, αλλά κυρίω τη παρέμβαση τη κυρία Μενδώνη του κυρίου Στυλιανίδη, έχουμε προχωρήσει με διαβεβαίωση δική του ότι θα υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα. Τα τραπεζοκαθίσματα θα τοποθετηθούν έμπρωση των καταστημάτων. Βάσει νόμου, τα εμπορικά καταστήματα δεν δικαιούνται εξέδρε ή οτιδήποτε άλλο στο χώρο. Πάνω από τη θάλασσα θα είναι ο δρόμο περιπάτου. Μετά από παρέμβαση τη Υπουργού Πολιτισμού, αποφεύθηκε ο κίνδυνο απένταξη του έργου από το Ταμείο Ανάκαμψη. Όπω τόνισε ο Δήμαρχο, ο οποίο χαρακτηρίζει το έργο ω την τελευταία ευκαιρία για την αναβάθμιση του παραλιακού μετόπου. Υπάρχουν λοιπόν, τρει ζώνε, οι οποίε διαχωρίζονται μεταξύ του με διαφορετικά χρώματα στρώση, είτε αυτά είναι κυβόληθη ή οτιδήποτε άλλο υλικό το οποίο να είναι προσαρμοσμένο στο χώρο. Η λογική και η κατεύθυνση του Υπουργείου Πολιτισμού είναι να μην σκάψουμε βαθιά, γιατί είναι γεμάτο αρχαίο από κάτω. Η γεωσκόπηση που κάναμε έχει δείξει ότι στου 30 πόντου αρχίζει μια πολύ μεγάλη ευρία ζώνη, Επιχειρηματίες Επιχειρηματίε και μπλεκόμενοι φορεί ενημερώθηκαν για το έργο ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, ενώ οι όποιε παρατηρήσει των αρχαιολογικών υπηρεσιών αυτέ υιοθετήθηκαν στην επίμαχη μελέτη.